Ελάτε να συνεχίσουμε και να καμαρώσουμε σιγά σιγά τα παιδιά εκεί στην αίθουσα του Ισογείου του Πνευματικού Κέντρου που πραγματικά χάρηκαν πάρα πολύ αυτές τις στιγμές. Κάποια παιδιά βέβαια είχαν και μία και δύο και τρεις βραβεύσεις όπως καταλαβαίνετε, ενώ κάποια άλλα το ρεκόρ τους εξακολουθεί να είναι ρεκόρ, δεν έχει καταρριφθεί. Όμως ας ρίξουμε και μια ματιά και ας πούμε και κάτι γύρω από κάποια άλλα δρόμενα που μπορεί να μην έγιναν εδώ, αλλά αφορούσαν όλους εμάς και έχει να κάνει με το κομμάτι της διαφήμισης, της προβολής του τουρισμού και όλων αυτών των εκθέσεων που γίνονται και παίρνουμε μέρος στα πλαίσια και της γαστρονομικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μετά τα όσα σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και βέβαια πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό, αλλά και πολύ ξεχωριστούς και επώνυμους και καλλιτέχνες και από το χώρο της μαγειρικής και της τηλεόρασης που πέρασαν από την Expo Trof και όχι μόνο. Να πούμε βέβαια ότι και ο έπαρχος κύριος Γιάννης Θεμέλερος βρισκόταν στην Αθήνα και πέρασε να παραστεί στην πίτα βεβαίως που κόπηκε της Πανελλήνιας Ένωσης Λερίων. Ο κύριος Έπαρχος χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους όλους και τους ενημέρωσε για τις δράσεις της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα νησιά, τα έργα και όλα όσα και πάλι προγραμματίζονται, ενώ επισκέφθηκε την 6η Expo Trof στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξυπασκίας, όπου, όπως μέρες σας λέμε τώρα, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019, ήταν λοιπόν η τιμόμενη περιοχή, η περιφέρεια, και έδωσε δυναμικό παρόν με τον πλούτο και την εξαίρετη ποιότητα των προϊόντων της. Σας είχαμε πει βέβαια και για όλα τα δικά μας καλούδια εκεί, τα οποία παρουσιάστηκαν ή παρασκευάστηκαν, φτιάχτηκαν και ολοκληρώθηκαν για να δοθούν στους επισκέπτες και σε όλους αυτούς που δοκίμασαν εκεί τα τόσα είδη που φτιάχτηκαν, με τον σεφ τον κύριο Δημήτρη Κουλιά, τον δικό μας συμπατριώτη, αλλά που βεβαίως εργάζεται στα μεγάλα ξενοδοχεία της ΚΟ, και μέσα από παράλληλες εκδηλώσεις παρουσιάστηκαν όλες οι παραδοσιακές μας γεύσεις και συνταγές των νησιών του Αιγαίου, που επιβεβαίωσαν για την περιφέρειά μας τον τίτλο ότι της αξίζει της γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης. Συγχαρητήρια σε όλους. Εννοείται ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξουμε μια τέτοια ενότητα, παρένθεση και συνέντευξη με όλους όσους επέστρεψαν και θέλουν όλα αυτά τα οποία βίωσαν εκεί να τα μοιραστούν μαζί μας. Σας λέω από τώρα ότι την Τετάρτη όμως θα έχουμε και μια άλλη θεατρική ενότητα με μέλη της θεατρικής ομάδας Καλύμνου, που εν ώψη της πρεμιέρας, που αν δεν κάνω λάθος είναι Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, θα είναι εδώ για να μας μιλήσουν για το νέο έργο, για τη νέα παρουσίαση που θα έχουν και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί στην όμορφη εκδήλωση κοπή πίτας και βραβεύσεων των αθλητών και αθλητριών της Ένωσης Καζόνη και Κάλυμνος 2000. Η συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε σε θέση φέτος, μετά από μια συστηματική δουλειά που οδήγησε στο να μπορέσουμε να έχουμε με έγκυρο τρόπο τα ρεκόρ της Καλύμνου, δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιηθεί σήμερα ότι μπορούμε από σήμερα και μετά να μιλάμε ποιοι είναι οι κάτοχοι των ρεκόρ της Καλύμνου. Και θα απονείμουμε τα διπλώματα στους recordman και στις recordwoman, στους κατόχους των ρεκόρ, σήμερα. Όχι όμως σε όλες τις κατηγορίες, γιατί θα κουραστούμε. Μέχρι και την κατηγορία κάτω των 16 ετών. Αφήνουμε τις μεγαλύτερες ηλικίες να τις δούμε σε άλλη αφορμή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Παρακαλούμε τον κύριο Δήμαρχο να ξεκινήσει τις απονομές. Οι κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μαμάδες που βοήθησαν είχαν την καλή ιδέα, καθώς θα γίνονται οι απονομές, οι αθλητές να παίρνουν και το κομμάτι της πίτας τους. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Είναι μεγάλη τιμή, πρέπει να συνειδητοποιηθεί σε κάθε παιδί που θα κατέχει αυτό το ρεκόρ. Θα είναι ο καλύτερος και η καλύτερη Καλυμνιά και Καλύμνιος όλων των εποχών στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Και θα είναι στόχος για τους νέους αθλητές να τον ξεπεράσουν. Και θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστες στιγμές στο μέλλον, αν χαρούμε
αν χαρούμε την μεταβίβαση ρεκόρ από αυτόν που το κατέχει να είναι εδώ και να το δίνει στον καινούριο που θα τον ξεπεράσει. Λοιπόν, πάμε στο ύψος, πάμε στα δημοτικά σχολεία. Αυτό είναι ρεκόρ καλή μου. Στο ύψος, στην κατηγορία δημοτικών σχολείων, Τσακάρης και Ελευθέριος με 1,5 μέτρο. Το ρεκόρ αυτό είναι κάποιον ετών. Ξέχασα να πω πόσο. Αλλά πολλά χρόνια ακατάρρευε. Λοιπόν, πάμε. Μήκος ρεκόρ δημοτικών σχολείων Καλύμνου, κοριτσιών, Καλικατζάρου Σεβαστή. Περιμένετε κύριε Δήμαρχε. Το ρεκόρ. Μάλιστα. Μήκος αγοριών. Αυτό το παίρνω ο ίδιος, Ρούσος Αντώνιος. Πέντε μέτρα και πέντε πόντους. Η Καλικατζάρου η Σεβαστή, 4 μέτρα και 10 πόντους. 10 εκατοστά. Στα 600 μέτρα δημοτικών σχολείων, με επίδοση 1 λεπτό 54 δεύτερα και 15 εκατοστά, Γκαζόνι Μαριάννα. Ο Τάλιας ο Φίλιππος. Ωραίος. Στα 150 μέτρα κοριτσιών με 20 και 98 δευτερόλεπτα, Καλαφάτη Ματέου Γεωργία. Πράγματι, η μέρα αυτή είναι ιστορική. Νομίζω ότι μέσα από την Ένωση πλέον ξέπαιξαν αρκετά πράγματα. Σταμάτησαν να υπάρχουν έρηδες και διαμάχες σε τοπικό επίπεδο το οποίο δεν είχε νόημα και δεν βοηθούσε πουθενά. Και αφετέρου, πλέον δόθηκε η δυνατότητα στον Δήμο να μπορεί να προχωρήσει με νόμιμες πλέον διαδικασίες σε επιχορηγήσεις, αυτό το οποίο, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κ. Ρούζος, λοιπόν, το οποίο καταφέραμε, είναι δύσκολο αυτό. Δεν το έχουν καταφέρει πολλά σωματεία, για να το ξέρετε, για να πάρετε την επιχορήγηση αυτή. Να ξέρετε ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα όταν βλέπουμε παιδιά όλων των ηλικιών σήμερα εδώ, παιδιά τα οποία προτεύουν στον Στίβο και όχι μόνο, διότι πολλοί από τους αθλητές είναι και πρώτοι και στα μαθήματά τους. Είναι πρώτοι και στις πανελλήνιες, άρα έχουν προκύψει σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει σήμερα μέσα από την αίθουσα αυτή, αυτό το σωματείο, αυτή η κοινωνία, ο Δήμος, προς όλους τους γονείς και σε όλα τα παιδιά, ότι μέσα από τα αθλήματα, μέσα από τους αγώνες αυτούς, μπορούν να κερδίσουν και τον αγώνα της ζωής αύριο, μετά τον αγώνα, ο οποίος είναι και δύσκολο.
ένα μπράβο για άλλη μια φορά σε όλους, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοηθάτε σε αυτό το οποίο έχουμε σήμερα και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου κάθε επιτυχία σε όλους τους αθλητές αλλά και στη Μαρία Κουλιά η οποία σήμερα δίνει το δικό της αγώνα. Λοιπόν, ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε 150 μέτρα με 20,84 δευτερόλεπτα αγοριών δημοτικών σχολείων το 2000, να αυτό ξέχναγα, πότε έγινε το ρεκόρ. Το 2017, Κουλούρης Γιάννης. Είναι εδώ ο Γιάννης, είναι εκτός καλύπτου. Ναι, να έρθει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλώ. Λοιπόν, 50 μέτρα με 7,09 δευτερόλεπτα το 2018 η Κωνσταντοπούλου Τίνα. Μανιά Άννα. Στα 600 μέτρα,
από το 2002 στους ελιοπελαγίτικους αγώνες στην Κάρπαθο με 1 λεπτό, 43 δευτερόλεπτα και 20 εκατοστά. Ξεχνάω να λέω τους προπονητές. Κουτελάς και Κλωφάν, ο προπονητής. Και η Μαρία μας, η οποία ξεκίνησε από μικρούλα να έχει όλα τα ρεκόρ, στη σφαιροβολία 3 κιλών λοιπόν, τότε που το έκανε έμειναν όλοι αναβροί, στους αιγιοπελαγίτικους αγώνες στοιχείο, το 2013, με 12-09, με προπονητή τον Κουτελά Ξενοφόρτα. Μπράβο. Λοιπόν, Κουτελά Ειρήνη, η κόρη του Κουτελά, στα 150 μέτρα με 20 δευτερόλεπτα από το 2013 στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα στην ΚΟ με προπονητή τον Κουτελά Ξενοφόρτα. Περίμενε Ξενοφόρτα. Περίμενε. Στο ύψος, η ίδια από το διασυλλογικό πρωτάθλημα Δωδεκανήσου το 2000. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να πω ότι για μια πενταετία το στάδιό μας στερήθηκε ενός στρώματος ύψους, γι' αυτό και το παιδί σταμάτησε. Δηλαδή το στρώμα ήρθε όταν το παιδί ήταν πλέον στην τρίτη ηλικίου. Δεν πρέπει να χάνονται, δεν πρέπει να χάνονται παιδιά, γιατί δεν είμαι δυστυχώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλούς αθλητές οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτούς λοιπόν που έχουμε, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τους κρατήσουμε. Αν τους χάνουμε, είναι μεγάλη απώλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.